Στο μάτι και στο νέο Βουτζά ο χρόνος σταματά. Συγγενείς θυμάτων, εγκαυματίες που έζησαν επί ώρες στον πύρινο Εφιάλτη βρέθηκαν στα ίδια δρομάκια, στα ίδια σοκάκια για να τιμήσουν όλους εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο στον Άγιο Ιωάννη στο νέο Βουτζά. 6 χρόνια μετά, συγγενείς των θυμάτων και εγκαυματίες θυμούνται ακόμα τις τραγικές στιγμές που έζησαν στην πυρκαγιά στο μάτι. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι το τραγικό, δηλαδή δεν προλάβαινες να δεις. Ήταν ο αέρας τέτοιος που πήδαγε το σπίτι από σπίτι και κυβότανε. Εκείνο το οποίο, σαν παράπονο εγώ το λέω, ότι κανείς δεν βγήκε να ειδοποιήσει. Ο εφιάλτης εκείνος εκτελήχθηκε λόγω της ανικανότητας και της ανυπαρξίας του κράτους. Προσπαθήσανε όλες τις ευθύνες και όλα τα... Το ότι έγινε, όλα τα συμβάματα να τα φορτώσουν σε εμάς. Τα σημάδια στα σώματά τους μαρτυρούν τις μαρτυρικές στιγμές που έζησαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις φλόγες. Σημάδια που έμειναν ανεξίτηλα και στην ψυχή τους. Πολλές αναπηρίες μου έχει αφήσει αυτή η ιστορία. Η μεγαλύτερη είναι η νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Και βέβαια όλα τα τραύματα στο σώμα μου από τα εγκάβματα. Είναι μια μέρα μνήμης. Έχουμε μαζευτεί να τιμήσουμε τους ανθρώπους που χάσαμε. Όλοι ήταν εκεί, για να μην ξεχαστεί ποτέ εκείνη η μέρα. Για να ξαναζωντανέψουν την απόκοσμη φρίκη, το φόβο, το σπαραγμό, τις εκκλήσεις για βοήθεια. 6 χρόνια, αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν, ζητούν δικαίωση. Η αλήθεια, το πρώτο συστατικό, το ζητούμενο της δικαίωσης, κρύβεται δυστυχώς ακόμα επιμελώς. Μαζευτήκαμε σήμερα να κάνουμε το μνημόσυνο στους συνανθρώπους μας που δολοφονηθήκανε άγρια πριν από 6 χρόνια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη για την ντροπιαστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Παρόν στην επιμνημόσυνη δέηση ήταν και ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Ενώ σε ανάρτησή του για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας αναφέρει. Σκύβω με τεράστιο σεβασμό στον ανίποτο πόνο των οικογενειών των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Για όλους εμάς την πολιτική προστασία, η τραγική μνήμη έχει γίνει δόγμα. Μάχη, μάχη, μάχη για την προστασία της ζωής των ανθρώπων. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι αδίκως. Είναι μια εθνική καταστροφή. Όσα χρόνια για να περάσουν, κάθε χρόνο δηλαδή θα έρχεται στη μνήμη μας τη συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή που υπέστη η χώρα. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο να μην είναι κομματικοποιημένο στις υπηρεσίες που αφορούν την πυροσβεστική, να υπάρχει αξιοκρατία, γιατί αν δεν υπάρχει αξιοκρατία θα γίνονται λάθη. Στις 23 Ιουλίου του 2018, μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρο το Μάτι στην Αττική μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Οι συγγενείς των 104 νεκρών και όσοι έζησαν τον εφιάλτη ζητούν ακόμη δικαίωση. Είμαι εδώ για να θυμίσω ότι υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη. Η φωνική πυρκαγιά που έπληξε την Ανατολική Αττική βύθισε στο πένθος 5 οικισμούς. Το Μάτι, Νέο Βουτζά, Κόκκινο Λιμανάκι, Αμπελούπολη και Προβάλλινθο, όπως και όλη την Ελλάδα.